Αυτά τα τέσσερα χρόνια η Ελλάδα, όπως και ολόκληρη η ανθρωπότητα, πέρασε τεράστιες δοκιμασίες. Πέρασε πολύ μεγάλες κρίσεις. Από παράγοντες που δεν τους είχαμε υπολογίσει και που δεν έχουν σχέση με την πολιτική μας. Πανδημία του κορονοϊού, εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ένας πόλεμος με βαρύτατες συνέπειες για ολόκληρη τη γη, προκάλεσε μια τεράστια ενεργειακή κρίση, πληθωρισμό τον οποίο είχαμε ξεχάσει για σχεδόν 40 χρόνια. Στην πατρίδα μας τεράστιες παράνομες μεταναστευτικές ροές στον Εύρο, διαρκής και προκλητική επιθετικότητα ανεφόρων από την ηγεσία της γειτονικής χώρας. Και τι δεν έχουμε περάσει αυτά τα τέσσερα χρόνια. Αλλά η Ελλάδα σήμερα, μετά από τέσσερα χρόνια, με τον κατάλληλο άνθρωπο στο τιμόνι της χώρας, είναι πολύ πιο ισχυρή. Είναι αναβαθμισμένη γεωπολιτικά, έχει πολύ πιο ισχυρές συμμαχίες, είναι πολύ πιο δυνατή στρατιωτικά, έχοντας εφαρμόσει ένα ευρύ εξοπλιστικό πρόγραμμα και ταυτόχρονα είναι αξιοσέβαστη από φίλους και εχθρούς, από τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και από τους εξανατολών γειτονές μας, που μέχρι χθες, μέχρι προχθές, ήταν ιδιαίτερως προκλητικοί απέναντι στην Ελλάδα και απέναντι στο διεθνές δίκαιο.